εφόσον δεν έχεις πια το όνομα Λαμπρόπουλος, δεν νομίζω ότι έχεις και το δικαίωμα να φυτάς σε αυτό το σχολείο. Δεν βαρεθήκατε να φυλάτε κατουρημένες ποδιές, κύριε Τσετσόνη? Ως εδώ και μη παρέκει. Ή πληρώνεις ή φεύγει. Ωραία, πόσα είναι να πληρώσουμε? 12.000 ευρώ. Πόσα? Έχει έρθει εδώ μία κυράτσα με το γιο της και λέει πως είναι το παιδί σας. Αυτά είναι τα 2.000. Πάρτα για αρχή, πάρε και το ζαβό το γιο σου. Και εξαφανιστείτε μέσα από το σπίτι μου. Δεν σου τα πάνε καλά, Νικολάκη μου. Ο Ανδρέας είναι δικό σου και μπορώ να το αποδείξω. Οπότε, χωρίζεις την Αταλία και παντρεύεσαι εμένα. Χαρτιά αποκλειδίδες. Παλήρης επιχείρηση. Θέλει να της δώσεις ένα αυτόγραφο. Εδώ. Μισό λεπτό. Την κλίτσα. Και αυτός είναι ο αθλητής. Με έχει οξυμελίνα. Εντάξει, ζωή είναι ωραία για μερικούς. Τράπεζα θα μου πάρει το σπίτι. Μπορεί να έχει και κανένα δυο ασχήμιες δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ο γιος μου δεν είναι γιος μου. Είναι γιος αδερφού μου. Σκέφτομαι να λείψω για λίγο. Λάκη! Γεια σου, Διαμαντή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Λάκη, περίμενε! Χριστίνα, άσε με! Σιγά να μη σ' αφήσω. Εγώ θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να ζω πια. Δεν θα θέλεις να ξέρεις πριν πεθάνεις ποιος είσαι. Όχι, με νοιάζει. Ίσως τότε θα πρέπει να το κάνεις για την Ανούλα. Άσε κάτω λοιπόν αυτό το πράγμα και πάμε να βρούμε τη φούρα. Δεν ξέρω τίποτα για αυτήν. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι φόραγε ένα πολύ ωραίο μαντίλι στο λαιμό. Να, σε γι' αυτό. Η θεία μου! Νίγεται η θεία! Θεία! Άκη! Καλά, δεν μας το πεις ότι είναι και φίρμα, ε. Θεία μου, εμένα δεν είναι γνωστή. Δεν είναι καν ηθοποιός. Εντάξει, μεγάλη, είμαι σίγουρος ότι ο αδερφός σου έστησε χοντρή πλάκα. Πλάκα. Έβαλες ρε ηθοποιό να κάνει τη θεία μου. Γιατί κλειώσες? Για να μην μπορείς να φύγεις. Γιατί το ξύλο που θα φας από μένα θα το θυμάσαι σ' όλη σου τη ζωή, τσογλάνη. Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος. Από μωρό που ήμουν ξεχώριζα. Είχα κάτι το ιδιαίτερο. Και πάντα τραβούσα πάνω μου όλη την προσοχή. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Στα 17 μου γνώρισα τη Βούλα. Και με τη Βούλα γνώρισα τον έρωτα. Ή για να ακριβολογώ, και με τη Βούλα και με τον έρωτα παραγνωριστήκαμε. Αν και ήταν πιο μικρή από μένα, με τη Βούλα είχαμε πολλά κοινά. Το κυριότερο ήταν πως είχαμε και οι δύο μοιοπία. Μόνο που η Βούλα άργησε να το καταλάβει. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να φτιάξουμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Αναγκάστηκα φυσικά να παρατήσω το σχολείο για χάρη της, αλλά δεν γκρίνιαξα ποτέ. Οι οικογενειακές χαρές όμως είναι τόσες πολλές που σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς. Αρκεί να μην χαλαρώσεις και να μην ξεχαστείς πάρα πολύ, γιατί... Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήσετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε. Κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε, τη μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Κύριε, νομίζεις ότι θα σε φοβηθώ με τις απειλές σου? Ναι, έτσι νομίζω. Λάκη! Λάκη, ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ! Εγώ ήρεμος είμαι. Εσένα βλέπω λίγο ταραγμένο! Να ξεκλειδώσεις αμέσως την πόρτα προτού βρεις κανένα πελά. Έλα να το πάρεις. Έλα να το πάρεις το κλειδί. Έλα να το πάρεις το κλειδάκι. Έλα να το... Από εδώ έλα. Όχι από εκεί. Από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα. Έλα. Έλα από εδώ. Ασφάλεια! Ασφάλεια! Φώναζε ρε κερατά όσο θέλεις. Το ξύλο όμως δεν θα το γλιτώσεις ρε ξεφτυλισμένε. Μα είναι δυνατόν να εκνευρίζεσαι με μια αθώα πλάκα που κάναμε? Πλάκα ήτανε! Ναι, ναι, για να γελάσουμε έτσι όπως το παλιό καλό καιρό. Να γελάσουμε ρε, με τη συγχωρεμένη τη μάνα μου! Ασφάλεια! Να γελάσουμε ρε, με τα δικά μου τα ιερά και τα όσια. Να γελάσουμε που κόντεψα να τρελαθώ! Ασφάλεια! Ασφάλεια, είπα βοήθεια! Να γελάσουμε ρε, που πήγες να μου πάρεις τα ψίχουλα που μου μείνανε. Εγώ δεν γελάω! Και μάλιστα όταν θα φύγω από εδώ μέσα, θα κάνεις κι εσύ πολύ καιρό να γελάσεις πια μαζί μου. Έλα εδώ ρε κερατά. Έλα τώρα κερατά. Έλα εδώ ρε κερατά. Λάκη, ρε. Επιτέλους! Τι μου είναι έτοιμος να τον δίνω. Πάρτε αυτό τον αλήτη και πετάξτε τον έξω από την κλική μου. Έξω! Μ
με σένα δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα σε πιάσω ρε κολόπεδο, σου το λέω να το θυμάσαι αυτό. Ποποφίλε, τέλειο! Φανταστικό, ε! Καλά, άμα δεν πετύχει και αυτό, τότε τι να πω! Και σου πάει και φοβερά, πες δεν του πάει. Είσαι καλά, λες και έχει φτιαχτεί για αυτόν είναι. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Αγόρι μου, τώρα με την κορδέλα δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα του Πελέ. Ναι. Και άμα μάθεις να παίζεις και λίγη μπάλα και θα ξαναφτιάξεις με την Άννα, τότε είναι που τον κέρδισε σε όλα. Παιδιά, αφήστε το. Δεν έχει νόημα. Εδώ δεν προλάβαμε καλά-καλά να χωρίσουμε και πήγε και βρήκε άλλον. Σου κάνει νούμερα, ρε. Ναι, γι' αυτό πήγε και φιλήθηκε μπροστά σε όλο το σχολείο για να μου κάνει νούμερα. Θα ζήσω χωρίς την Ανούλα. Δεν θα το σηκώσεις. Μπορεί να είναι η Άννα. Δεν είναι κλίση. Ειδοποίηση. Τώρα είναι η ώρα που φεύγει ο μπαμπάς ξανά για τη δουλειά. Ξανά. Ναι, ρε, αγόρι μου, ξανά. Φεύγει μία το πρωί και μία το απόγευμα. Σήμερα αποφάσισα να τον ακολουθήσω για να δω που πάει. Εμείς θα κάτσουμε εδώ. Είσαι καλά. Θα χάσουμε τέτοια φάση. Λοιπόν, Δεσποινής Λαμπροπούλου. Ή όπως αλλιώς είναι το επώνυμό σας, όπως ενημέρωσα και τον πατέρα σας, χρωστάτε τα δίδακτρα, τόσο εσείς όσο και ο ίδιος. Του είχα δώσει βέβαια ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αλλά από ό,τι με ενημέρωσαν από το λογιστήριο δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Ως εκ τούτου είμαι αναγκασμένος να σας ενημερώσω ότι πρέπει να συνεχίσετε τη φίτησή σας σε κάποιο άλλο σχολείο. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι απλό, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μου ζητάτε να αλλάξω σχολείο? Όχι, δεν το ζητώ, το απαιτώ. Μα είμαστε στα τέλη της χρονιάς, μέχρι να βρω άλλο σχολείο και να γραφτώ. Τα προβλήματά σας δεν με απασχολούν, Δεσποινής μου. Μα τι λέτε, κύριε Ηλικιάρχα, θα χάσω όλη τη χρονιά. Σας είπα, τα προβλήματά σας δεν με απασχολούν. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε, είπα! Πού πάτε, μισό λεπτό! Άσε με, κοπέλα μου! Άσε με, παρακαλώ! Είσαι καλά, αγάπη μου? Προσπάθησα να τον εμποδίσω, αλλά. Δεν πειράζει, Άδουλα μου. Άλλωστε, με το Λάκι έχουμε να κάνουμε κάποια κουβεντούλα. Καμιά κουβεντούλα. Ελληνικά, φαντάζομαι, ξέρεις να διαβάζεις. Ορίστε. Για διάβασε εδώ τι λέει στο επώνυμο. Διάβασε. Δυνατά. Λαμπρόπουλος. Άρα και επισήμως το όποιο θέμα έχει λέξει. Πάμε. Μα. Μαμούνια. Δεν θα αποδείξω εγώ ότι είμαι αυτός που είμαι. Αν μπορεί, ας αποδείξει το αντίθετο το αφεντικό σου. Α, και το Λάκης με μένα κομμένο. Από εδώ και πέρα, κύριος Λαμπρόπουλος. Έχω. Τι με κοιτάς, αχαζή. Πήγε να χτυπήσει το κουδούνι να μπουν τα παιδιά στο μάθημα. Μα έχουν σχολάσει. Κοίτα το. Κοίτα το καημένο το παιδί πόσο μόνο δείχνει. Ναι, έχει χαζέψει από δυστυχία το καψερό. Είναι να σου καίγει την καρδιά. Κυρία Ναταλία, δεν πάτε να δείτε αν έρχομαι. Τι θες να πεις, Πουλχερία? Θέλω να πω πως εσείς για να δεχτείτε με τόση ευκολία και χωρίς φασαρίες το εξώγαμο του κυρίου Νίκου, θα πει πως κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Σε παρακαλώ, Πουλχερία, γιατί είδος άνθρωπο με περνάς? Α, αυτό δεν θέλατε ποτέ να το ξέρετε. Μια αθώα ψυχούλα είναι. Ένα αθώο πλασματάκι. Ναι, αυτό το αθώο πλασματάκι του κυρίου Νίκου και της Βούλας που θέλατε να τους ξεπαστρέψετε με δηλητήριο. Λοιπόν, ακούω. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Μια ζωή ήμουν η τελευταία και η από κάτω εδώ μέσα. Τώρα όμως, τώρα που ο Νίκος παραδέχτηκε πως τα είχε με την Τζουλάρα και εγώ φάνηκα τόσο υπεράνω που δέχτηκα το παιδί του στο σπίτι μου, τώρα. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Εγώ και μόνον εγώ. Δεν πιάνω το σκεπτικό σας. Δεν πειράζει, Πουλχερία. Θα το πιάσεις όταν έρθει η ώρα. Και εσύ και ο Νίκος και όλοι σας. Γεια. Τηλέφωνο.